πληροφορίες. Α, το έχουμε εκεί, ωραία. Τι είναι η κεταμίνη? Η κεταμίνη λοιπόν περιγράφεται ως ένα διασπαστικό αναισθητικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο, την καταστολή και ως αναισθησία σε ιατρικές διαδικασίες, όπως μας τα έχει περιγράψει ο Βασίλης. Να δούμε την επόμενη κάρτα, γιατί είναι αρκετά αναλυτικό. Χρησιμοποιείται και στην κτηνιατρική ως κατασταλτικό φάρμακο στην πραγματικότητα. Είναι ένα φάρμακο το οποίο όχι πολύ παλιά ανακαλύφθηκε. Είναι υποέρευνα για θεραπείες κατάθλιψης, η κεταμίνη, και η δράση της. Αρχίζει σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αν είναι ενέσιμη η χορήγηση ή σε περίπου μισή ώρα, αν κάποιος το χορηγήσει με κουτάλι στον ασθενή. 1-2 μιλιγκράμμα ανά κιλό σωματικού βάρους μπορεί να προκαλέσουν έντονα φαινόμενα τα οποία κρατάνε περίπου μία ώρα. Χωρίς να σημαίνει τίποτα, αυτά τα επεισόδια που είχε με τους σφιγμούς που ανέβαιναν, κατέβαιναν το παιδάκι κτλ. Μπορεί να είχαν απάντηση αν όντως ανιχνευτεί και σε ποσότητα ικανή ένα τέτοιο φάρμακο. Όλα αυτά τα ξέρουμε, ξαναλέω, όταν πάρουμε την έκθεση. Εμείς σας δίνουμε το ρεπορτάζ και εξήγησα και πώς έχει προκύψει. Όλα τα αποτελέσματα φεύγουν μετά από 2-3 ώρες, αν επιζήσει ο άνθρωπος, και αυτό εξαρτάται από την ποσότητα που έχει πάρει. Η χαμηλή δόση είναι τέτοια για να διατηρούνται οι αισθήσεις και η δυνατότητα ομιλίας, αλλά και να σταματάει ο πόνος. Μου έλεγε δε κάποιος γιατρός πριν από λίγη ώρα, γιατί πριν από λίγη ώρα πήραμε τις πληροφορίες και προσπαθήσαμε πολύ γρήγορα όλοι να μάθουμε περισσότερα, ότι κάποιοι το χρησιμοποιούσαν ακόμα και ως ναρκωτικό κάποτε, εκεί κατά τη δεκαετία του 70. Η υψηλή δόση αυτής της κεταμίνης είναι αυτό το σαν έκσταση, δηλαδή όπως θα μπορούσε να υπάρξει δράση ναρκωτικής ουσίας. Ο χρήστης νιώθει αποκομμένος από το σώμα του. Και το τελευταίο, το σώμα δεν μπορεί να διασπάσει με ασφάλεια τις τοξίνες, σταματάει η λειτουργία κάποιων συστημάτων και έχουμε θανατηφόρο αποτέλεσμα χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση, αν υπάρξει υπερδοσολογία. Ας μείνουμε σε αυτά, γιατί Βασίλη, προσπάθησες να ψάξεις πώς μπορεί να έχει αγοραστεί αυτή η ουσία. Από πού? Γιατί δεν μπορεί να την πάρει κανείς από το πουθενά. Δεν δίνονται στα φαρμακεία, σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες που έχουμε. Επικοινωνήσαμε με μία εταιρεία στην ευρύτερο βόρεια Πελοπόννησο, να μην πούμε λεπτομέρειες, που σχετίζεται με χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων. Δεν θέλησαν να μας δώσουν οποιαδήποτε απάντηση. Ρωτήσαν, μάλιστα, αν έχουν ρωτηθεί και από την αστυνομία γι' αυτό. Δεν θέλησαν να διευκρινίσουν οτιδήποτε. Μένουμε σε αυτό, ή αν είχαν πρόσβαση οποιοδήποτε από το συγκεκριμένα πρόσωπα που αναφέρονται στην υπόθεση. Μένουμε σε αυτό, δεν ήταν αρνητικοί στις απαντήσεις τους. Μπορεί να είναι από κάποια φυσιολογική επιφύλαξη ή για οποιοδήποτε λόγο. Δεν μας απάντησαν λόγο. Καν, δηλαδή δεν λάβαμε απάντηση. Θέλω να το πω ξανά λοιπόν, πριν δούμε και τον κύριο Κούτση μαζί με τον Βασίλη. Η ουσία που φαίνεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των ιατροδικαστών και ψάχνων είναι η κεταμίνη. Και είδα